Περίπου το 30% του πληθυσμού πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια. Πρόκειται για μια συχνή νόσο των φλεβών, των κάτω άκρων, ενώ τα ποσοστά δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, με ένα μικρό προβάδισμα στις γυναίκες. Τι κινδύνους κρύβει η φλεβική ανεπάρκεια? Ποια είναι τα συμπτώματα εκείνα και ποια είναι πλέον η οριστική λύση για να απαλλαγείτε από τους κρυσούς? Μείνετε μαζί μας για όλες τις απαντήσεις. Η συμβατική χειρουργική των κυρσών των κάτω άκρων, όπως για παράδειγμα η σαφενεκτομή, ως τεχνική μονοπολούσε για πολλά χρόνια την παρεμβατικότητα στο πρόβλημα αυτό. Εξελιγμένες όμως μέθοδοι έρχονται πλέον να ταράξουν τα νερά και μάλιστα με ελάχιστη παρεμβατικότητα. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον γιατρό Αλέξανδρο Ματθαίου, ειδικός αγιοχειρουργός. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, φλεβική ανεπάρκεια και η λεγόμενη κυρσία είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως όμως οι γυναίκες, οι κυρίες, σε διάφορες φάσεις της ζωής τους. Και το ερώτημα είναι, πρόκειται για ένα αισθητικό καθαρά πρόβλημα ή έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα το οποίο έχει και άλλες προεκτάσεις? Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, το οποίο έχει ιδιαίτερα αισθητικό αντίκτυπο, το οποίο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές φορές οι ασθενείς με φλεβική ανεπάρκεια με κυρσούς δεν έχουν ιδιαίτερα συμπτώματα στα πόδια τους, έχει οδηγήσει πολλούς να πιστεύουν ότι το πρόβλημα είναι καθαρά αισθητικό. Φυσικά και δεν είναι. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά την κακή κυκλοφορία του φλεβικού αίματος στο πόδι, το οποίο βέβαια συνεπάγεται ένα σωρό άλλα προβλήματα, όπως αυξημένο όγκο αίματος στο πόδι, γρήγορη πλήρωση των φλεβών. Και αυτό σιγά σιγά οδηγεί σε περαιτέρω προβλήματα στο δέρμα και γενικώς στο πώς αισθάνεται ο ασθενής στο πόδι του. Βασικά, το πρόβλημα είναι αν δημιουργεί παθολογικές καταστάσεις όμως αυτό. Γιατί το αισθητικό κομμάτι ή τα βαριά πόδια ή και το πώς αισθάνεται ένας ασθενής, ίσως κάποιος να τα παρακάμψει. Το ερώτημα είναι για την υγεία και την παθολογία ενός ασθενούς υπάρχει πιο σοβαρό ζήτημα από τους κυρσούς? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, ένας ασθενής με κυρσούς θα πρέπει να ξέρει ότι στο πόδι το οποίο πάσχει κυκλοφορεί ένα 30-40% επιπλέον όγκος αίματος από ό,τι στο φυσιολογικό. Αυτό από μόνο του είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα η πορεία του προβλήματος είναι εξελεκτική. Συνεχώς επιβαρύνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι κυρσοί οι οποίοι υπάρχουν, οι οποίοι ήδη υπάρχουν, σιγά σιγά θα αυξηθούν σε μέγεθος, θα πληθύνουν, θα αρχίσουν να επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές του ποδιού. Όμως σταδιακά αρχίζει το πόδι, εμφανίζει ήδημα, το οποίο πρίζεται, πλέον δηλαδή πρίζεται, ναι. Και μπορεί αυτό να είναι ιδιαίτερα έντονο. Και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και αναπτύσσει το πόδι που πάσχει, μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσει δερματικές αλλοιώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικό εφόσον εμφανιστούν, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν από απλή δερματίτιδα υπέρχρωση μέχρι και σκλήρυνση του δέρματος, αυτό που ονομάζουμε λιποδερματοσκλήρυνση, με τελική κατάληξη την ανάπτυξη πληγής, που το λέμε φλεβικό έλκος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει τι ακριβώς κρύβουν οι κυρσοί και επανερχόμαστε εδώ να μας τα πει ο γιατρός όλα και για την αντιμετώπιση του, αλλά κυρίως πώς αντιμετωπίζουμε και πώς βρίσκουμε ακριβώς εάν έχουμε πρόβλημα με τη φλεβική ανεπάρκεια και τους κυρσούς. Πάμε να το δούμε. Κυρσί, ευριακίες, πρισμένα και βαριά πόδια. Τα σημάδια αυτά μπορεί να φαίνονται αθώα, αλλά δεν είναι. Πίσω από αυτά τα συμπτώματα ενδεχομένως να κρύβεται η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μία νόσος που ταλαιπωρεί το 15% του γενικού πληθυσμού. Έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει επιπλοκές όπως θρόμβους, που ευτυχώς σε σπάνιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Σύμφωνα με πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα που διεξήγαγε η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας στους 8 Έλληνες ταλαιπωρείται από συμπτώματα της νόσου. Από αυτούς, το 72% δήλωσε ότι δεν πηγαίνει σε εκδηλώσεις, το 19% ότι ακυρώνει δραστηριότητες όπως το θέατρο ή τον κινηματογράφο και μένει στο σπίτι, πάνω από το 9% αποφεύγει να φορά κοντά ρούχα ή σόρτ το καλοκαίρι, ενώ το 7% δεν πηγαίνει διακοπές σε ζεστά μέρη το καλοκαίρι.
Τα συμπτώματα ταλαιπωρούν κυρίως εργαζόμενους που στέκονται όρθιοι περισσότερες από 4 ώρες την ημέρα, παχύσαρκους ηλικίες άνω των 45 ετών, ενώ στην πλειονότητά τους πρόκειται για γυναίκες. Οι πιο συχνές ενοχλήσεις είναι πόνος στα πόδια, 58%, και πρισμένα βαριά πόδια, 37%. Επίσης, το 26% των πασχόντων εμφανίζει ευριαγγείες και το 19% κυρσούς. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό ότι σχεδόν 8 στους 10 ασθενείς δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με τη θεραπεία που ακολουθούν. Επιπλέον, τα αποτελέσματα που έχουν τα τελευταία χρόνια οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι θεαματικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται ανέμακτα με λέισερ και με τοπική αναισθησία, ενώ μετά το πέρας της επέμβασης οι ασθενείς μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους ή ακόμα και στην εργασία τους. Πρόβλημα λοιπόν, γιατρέ, πολύ συχνό για ένα μεγάλο αριθμό του πληθυσμού. Φλεβική ανεπάρκεια. Τι είναι ουσιαστικά, πού οφείλουμε αυτήν την βλάβη στο φλεβικό μας σύστημα? Για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στο πώς ακριβώς κυκλοφορεί το φλεβικό αίμα στο πόδι μας. Το αίμα λοιπόν φεύγει από την καρδιά με τις αρτηρίες, φτάνει στο πόδι, περνάει στους ιστούς και από εκεί στις φλέβες, όπου αρχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω μέσα στις φλέβες για να ξαναφτάσει στην καρδιά και να ολοκληρωθεί ο κύκλος πηγαίνοντας προς τους πνεύμονες. Σας διακόπτω μισό λεπτάκι για να μπορέσουμε να βλέπουμε ακριβώς και ποια είναι και η υγιής μορφή των φλεβών, ώστε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το αίμα, είναι αυτές οι μικρές, να το πω έτσι, κουκίδες, οι οποίες κινούνται προς τα επάνω. Μπράβο. Ωραία. Και αυτό το κενό που βλέπουμε, η τομή τέλος πάντων στη φλέβα, είναι. Αυτό είναι μια φλεβική βαλβίδα. Ακριβώς. Και οι βαλβίδες αυτές έχουν μια πάρα πολύ σημαντική λειτουργία. Διότι καθώς το αίμα θα πρέπει να κινηθεί από τα πόδια προς την καρδιά, η απόσταση είναι μεγάλη. Και αυτό θα πρέπει να γίνει ενάντια στη βαρύτητα, η οποία έχει την τάση φυσικά να τραβάει το αίμα προς τα κάτω. Καθώς λοιπόν περπατούμε, μέσα στους μυς της γαστροκνημίας υπάρχουν φλεβικές δεξαμενές, οι οποίες με την σύσπαση των μυών συμπιέζονται και σπρώχνουν εντός αγωγικών αίμα προς τα πάνω. Είναι η μύες αυτή, είναι κάτι σαν δεύτερη καρδιά, ας το πούμε έτσι. Ναι. Όταν όμως καθόμαστε ακίνητοι, λειτουργεί πάνω στη φλεβική κυκλοφορία στο αίμα μόνο η βαρύτητα. Εκεί έχονται οι βαλβίδες, των οποίων ο ρόλος είναι να επιτρέπουν κίνηση του αίματος μόνο προς τα πάνω. Έτσι, όταν είμαστε ακίνητοι σε όρθια θέση, οι βαλβίδες κλείνουν και δεν επιτρέπουν στο αίμα να γυρίζει προς το πόδι. Βλάβη αυτών των βαλβίδων έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ροή παλίνδρομη, δηλαδή προς το πόδι, το τμήμα της φλέβας που είναι πίσω από τη χαλασμένη εντός εισαγωγικών βαλβίδα λαμβάνει μεγαλύτερο όγκο αίματος, αρχίζει και διατείνεται και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και μεταδίδεται κατά μήκος του φλεβικού δέντρου. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά βεβαίως και τα βίντεο τα οποία έχουμε στην προκειμένη περίπτωση, οπότε καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν αυτή η βαλβίδα, η οποία από κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, να κλείνει προκειμένου να παγιδεύσει το αίμα όταν κινείται προς τα πάνω, ουσιαστικά καταστρέφεται και εκεί δημιουργείται μετά μια μπορεί μεγάλη δεξαμενή. Μπορεί να καταστραφεί, μπορεί να κολλήσουν τα πέταλά της στο τείχωμα, μπορεί να συμβούν στο τέλος πάντως του προβλήματος, είναι ότι δεν κλείνει καλά, άρα επιτρέπει δίωδο του αίματος προς τα κάτω και από εκεί ξεκινούν. Ανάστροφη λοιπόν πορεία ακριβώς του αίματος, ενώ δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν εν ολίγης είναι η φλεβική ανεπάρκεια. Αυτό είναι η παλινδρόμηση. Παλινδρόμηση. Η οποία οδηγεί στη φλεβική ανεπάρκεια, όπου η φλεβική ανεπάρκεια πλέον έχει να κάνει με τον αυξημένο όγκο αίματος στο πόδι, με την διάταση των φλεβών, τη γρήγορη πλήρωση των φλεβών όταν λαμβάνουμε από ύπτια όρθια θέση και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Τώρα, ένα βασικό ερώτημα. Σε ποιους ανθρώπους ουσιαστικά θα παρατηρήσουμε την φλεβική ανεπάρκεια πιο συχνά και ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά οθούν έναν ασθενή να νοσήσει από φλεβική ανεπάρκεια? Καταρχάς, η βαρύτητα είναι αυτή που το προκαλεί. Και γι' αυτό άλλωστε είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι τόσο συχνό. Και το οποίο φυσικά το βλέπουμε μόνο στους ανθρώπους. Επειδή είμαστε όρθιοι, δεν έχουμε κυρσούς στα χέρια, έχουμε μόνο στα πόδια, ακριβώς επειδή η απόσταση των ποδιών από την καρδιά είναι μεγάλη. Πέρα όμως από τη βαρύτητα, υπάρχουν παράγοντες φυσικά οι οποίοι είναι πιο επιβαρυντικοί και τους απαντούμε σε κάποιους ανθρώπους περισσότερο, όπως για παράδειγμα είναι η κληρονομικότητα. Είναι πάρα πολύ συχνό σε ασθενείς που πάσχουν από φλεβική ανεπάρκεια και κυρσούς να βλέπουμε συγγενείς πρώτου βαθμού, οι οποίοι και αυτοί έχουν το αντίστοιχο πρόβλημα. Το γυναικείο φύλο αποτελεί άλλο παράγοντα επιβαρυντικό, όπως και γιατί ειδικά οι γυναίκες?
Διόλογο των στρογόνων κυρίως, τα οποία στρογόνα είναι ορμόνες οι οποίες επιδρούν απευθείας στο φλεβικό τείχομα και το αδυνατίζουν. Και έτσι συμβάλλουν και αυτά με τη σειρά τους σε όλο αυτό το μηχανισμό της ανάπτυξης φλεβικής ανεπάρκειας. Και σε αυτό επέρχονται και η εγκυμοσύνη των γυναικών, που κάθε γυναίκες με πιο μεγάλο αριθμό εγκυμοσύνης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η ηλικία φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς όσο μεγαλώνουμε, συνεχώς όλο και πιο συχνά εμφανίζονται ασθενείς με κυρσούς στα πόδια τους. Και από εκεί και πέρα ο τρόπος ζωής, όπως για παράδειγμα η όρθια θέση, η παρατεταμένη καθιστική θέση, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Άρα δεν είναι μόνο η όρθια θέση ακριβώς, αυτή η οποία προκαλεί φλεβική ανεπάρκεια, αλλά και η καθιστή θέση παίζει και αυτή αρκετά σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Η παχυσαρκία, απ' την άλλη, είναι ένα διφορούμενο θέμα, το οποίο ενώ γενικώς η γνώση στην κοινότητα είναι ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει αλλά όχι και τόσο σημαντικό. Δηλαδή, αν το βάζαμε σε μία κατάταξη. Μάλλον προς τις τελευταίες θέσεις. Χαμηλά. Χαμηλά. Μάλιστα. Το ερώτημα όμως είναι. Θεωρητικά είπατε ότι επειδή ακριβώς είναι μεγαλύτερη απόσταση των ποδιών από ό,τι είναι στα άνω χέρια, στα άνω άκρα, υψηλότερη σε σύγκριση με τους κοντύτερους ανθρώπους παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα στο φαινόμενο αυτό. Δεν έχει σχέση απαραίτητο το ύψος. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορεί να παρουσιαστεί σε όλους, ανεξαρτήτως ύψους, κιλών. Βασικοί παράγοντες όμως είναι η ορθοστασία ή η καθιστική ζωή. Ακριβώς. Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε να δούμε όμως και τα συμπτώματα της φλεβικής ανεπάρκειας και να τα δούμε εδώ επιγραμματικά. Ανεπάρκεια λοιπόν, φλεβική, συμπτώματα. Πόνος. Όλα αυτά τα συμπτώματα, πόνος, το αίσθημα βάρους, όπως το περιγράφεται εδώ πάρα πολύ χαρακτηριστικά, οι μυϊκές κράμπες, είναι χαρακτηριστικό ότι αρχίζουν και συμβαίνουν με τη μέσα στην ημέρα. Δηλαδή το πρωί, όταν θα σηκωθεί ένας ασθενής ο οποίος έχει φλεβική ανεπάρκεια στα πόδια του, συνήθως τα πόδια του τα αισθάνεται αρκετά ανάλαφρα και ξεκούραστα. Και όσο περνάει η μέρα και οι ώρες, από το μεσημέρι ειδικά και μετά, όλα αυτά που αναφέρονται εκεί στον πίνακα αρχίζουν και εμφανίζονται. Χαρακτηριστικές είναι, για παράδειγμα, οι μυϊκές κράμπες, οι οποίες είναι συνήθως νυχτερινές. Το είδημα ειδικά είναι προς τις απογευματινές ώρες. Και ο πόνος και το αίσθημα βάρους. Και ο κνησμός επίσης. Βέβαια, σε αυτό ακριβώς το σημείο να πούμε ότι τα συμπτώματα είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικό για τις φλέβες. Δηλαδή, δεν έχουν η φλεβική ανεπάρκεια, δεν έχει τυπικά χαρακτηριστικά συμπτώματα. Δεν είναι όπως, για παράδειγμα, μια πνευμονία που έχει βήχα και πυρετό. Δεν χτυπάει δηλαδή καμπανάκι για να γνωρίζουμε ότι είναι φλεβική ανεπάρκεια. Όχι, μπορεί να προσομοιάζει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ γενικά και τα οποία τα βλέπουμε σε πάρα πολλές καταστάσεις. Και είναι πάρα πολύ συχνό επίσης να μην υπάρχουν καν. Θα έλεγα αρκετά συχνό. Συνεπώς, τα συμπτώματα είναι μια μεγάλη ιστορία που πολλές φορές οδηγούν, όταν υπάρχουν πάρα πολύ καλό, γιατί ο ρόλος των συμπτωμάτων και το ότι αισθανόμαστε στο σώμα μας, είναι στο να μας χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι θα πρέπει να πάμε να το κοιτάξουμε. Αυτά τα πρώτα συμπτώματα ίσως να μην αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της φλεβικής ανεπάρκειας. Δείτε όμως, σας παρακαλώ, την επόμενη κάρτα και θέλω να μου πείτε για αυτά τα συμπτώματα. Εδώ είναι πιο συγκεκριμένα και πιο πλέον, ιδιαίτερα. Σαφώς. Τελείως. Να τα δούμε λίγο έτσι αναλυτικά. Είναι όλα αυτά, το έγκζεμα, η μελάχρωση, η σκλήρωση του δέρματος, αυτά είναι τυπικά για το τέταρτο στάδιο της φλεβικής ανεπάρκειας που περιλαμβάνει τη λιποδερματοσκλήρυνση. Είναι εκεί δηλαδή όπου οι ατοχές του δέρματος σε αυτό που συμβαίνει καθημερινά με την κακή κυκλοφορία έχουν τελειώσει και αρχίζει και αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει. Και η αντίδρασή του φυσικά είναι αρχικά με έγκζεμα ή δερματίτιδα, ερυθρότητα του δέρματος, ευαισθησία και πόνο εκεί τοπικά στην περιοχή, η οποία σταδιακά οδηγείται στην ανάπτυξη μελάχρωση και σκλήρυση του δέρματος. Όλες αυτές οι πληγές, ας πούμε τα έλκη, είναι το τελικό στάδιο από την άλλη μεριά. Μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί, έχουμε κάποια ενδιάμεση κατάσταση η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή από ένα ασθενή? Όχι, δυστυχώς όχι. Κάποιος ο οποίος. Όλη αυτή η πορεία μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορη ή μπορεί να είναι πάρα πολύ αργή. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας καθοδηγεί. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος παράγοντας που να μας κάνει να προβλέψουμε ότι ένας ασθενής θα προχωρήσει πιο γρήγορα στάδια στο πρόβλημά του και ο άλλος ασθενής δεν θα προχωρήσει. Γιατρέ, μιλάμε για τα συμπτώματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε και κάποιες φωτογραφίες για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει όταν εξελίσσεται η νόσος αυτή. Στη φωτογραφία λοιπόν αυτή τι βλέπουμε, περιγράψτε μας. Βλέπουμε μια δερματίτιδα αποστάση. Αυτό είναι μια από τις
τα προχωρημένα στάδια της πάθησης. Πώς προκύπτει λοιπόν τετάρτου αυτή. Τετάρτου βαθμού, ναι. Φλεβική ανεπάρκεια, το οποίο προκύπτει με το μηχανισμό που αναφέραμε πριν, ότι δηλαδή όλη αυτή η επιστροφή αίματος στο πόδι και η γρήγορη πλήρωση των φλεβών έχει ως αποτέλεσμα το δέρμα της κνήμης να ταλαιπωρείται αρκετά, εντός αγωγικών, το οποίο κάποια στιγμή οι εντοχές του τελειώνουν και αρχίζει και εμφανίζει αλλοιώσεις μέσα στα πλαίσια των οποίων είναι και αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ και το οποίο δημιουργεί ένα εύθρυπτο δέρμα που με μικροτραυματισμούς μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αναπτύξει ένα έλκος το οποίο το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν θα κλείνει. Ένα έλκος αναφέρεστε. Να δούμε λοιπόν μια φωτογραφία χαρακτηριστική. Πάρα αυτό πολύ εδώ. Χαρακτηριστική φωτογραφία φλεβικού έλκους. Τα φλεβικά έλκη είναι γενικώς ταλαιπωρούν τους ασθενείς και αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας όταν εμφανιστούν, καθώς και δεν κλείνουν εύκολα αν δεν θεραπευτεί η φλεβική ανεπάρκεια. Σε συνδυασμό και ενδεχομένως και με διαβήτη, νομίζω ότι εκεί. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί ο διαβήτης από μόνος του είναι ένας πολύ σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας για την επούλυση του δέρματος, πόσο μάλλον όταν έχουμε επιπλέον ταλαιπωρία του δέρματος με τη φλεβική ανεπάρκεια και την ανάπτυξη έλκους. Και γενικώς η αντιμετώπιση δεν είναι πάντα υπρέπουσα και επιβαρύνει πάρα πολύ τόσο τον ασθενή όσο και το σύστημα υγείας. Στις περιπτώσεις αυτές, γιατρέ, όταν φτάσουμε στην περίπτωση του έλκους, του φλεβικού έλκους, υπάρχει επιστροφή? Φυσικά υπάρχει επιστροφή, υπό την έννοια ότι θα πρέπει ο ασθενής το συντομότερο δυνατό να κατευθυνθεί να υποβληθεί σε θεραπεία. Καταρχάς, τέτοιοι ασθενείς είναι τυπικό να φοράνε ελαστικές κάλτσες και μάλιστα ισχυρές, οι οποίες βοηθούν αρκετά τον ασθενή ως συντηρητικό μέσο. Από τη δική μου εμπειρία όμως έχω δει, η οποία δεν είναι μικρή, ότι τα φλεβικά έλκη, αν και βοηθούνται με τις κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, βοηθούνται ακόμα περισσότερο και έχουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα εφόσον λυθεί το πρόβλημα που τα προκαλεί φυσικά, το οποίο είναι η φλεβική ανεπάρκεια. Έτσι. Φλεβική ανεπάρκεια και θρόμβωση, αυτά τα δύο συνδέονται? Πάρα πολύ ισχυρά. Η θρόμβωση είναι από τις πιο συχνές, για να μην πω η πιο συχνή επιπλοκή της φλεβικής ανεπάρκειας. Και υπάρχει φυσικά εξήγηση γι' αυτό. Η θρόμβωση προκαλείται από τρεις κυρίους μηχανισμούς. Είναι λεγόμενη τριάδα του Βίρχοφ. Ο ένας μηχανισμός είναι μειωμένη ροή του αίματος μέσα στη φλέβα. Ο τραυματισμός του τυχώματος της φλέβας και το τρίτο είναι μια συγγενής κατάσταση που λέγεται τροποφιλία, όπου είναι μια τάση η οποία έχει κληρονομηθεί στο DNA του ασθενούς να πίζει πιο εύκολα το αίμα του. Το οποίο αυτό δεν μας απασχολεί. Αυτό που μας απασχολεί είναι ότι οι δύο από τους τρεις αυτούς παράγοντες υπάρχουν στους κυρσούς. Γιατί στους κυρσούς που βλέπουμε στο δέρμα, έτσι όπως είναι φουσκωμένοι, η ροή του αίματος σε αυτούς είναι ανάποδη, παλίνδρομη, προς το πόδι, αντί προς την καρδιά. Η ροή είναι πολύ επιβαρυμένη, πολύ επιβραδυμένη, πάρα πολύ, και ταυτόχρονα οι κυρσοί μικροτραυματίζονται καθημερινά δεκάδες φορές. Ακόμα και όταν ακουμπάμε το χέρι μας επάνω τους, όταν φοράμε ένα παντελόνι, έχουμε καθημερινή ταλαιπωρία και μικροτραυματισμούς. Και γι' αυτό άλλωστε, λόγω αυτών των δύο και μόνο παραγόντων, έχουμε τόσο συχνά θρομβώσεις, οι οποίες όταν συμβούν, καταρχάς στους κυρσούς ονομάζεται πολύ στρομβοφλεβίτιδα, νομίζω ότι πρέπει να πω ότι αλλάζει αρκετά σημαντικά τόσο την πρόοδο, την πορεία της νόσου και την πρόγνωσή της, όσο και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Πονάει, συνοδεύεται με έντονο πόνο, ο θρόμβος επεκτείνεται, μπορεί να μπει σε πιο κεντρικές φλέβες, από εκεί μπορεί να φτάσει στο εντοβάθη φλεβικό δίκτυο, στις πιο μεγάλες δηλαδή φλέβες που είναι βαθιά μέσα στους μυς, από εκεί να αποκοπεί θρόμβος και να κάνει μέχρι και πνευμονική εμβολή. Σαφώς βέβαια αυτά συμβαίνουν σπάνια, αλλά σε ακραία περιστατικά ναι. Όμως, μην νομίζετε ότι όλοι οι ασθενείς πηγαίνουν αμέσως. Από δική μου εμπειρία έχω δει ασθενείς οι οποίοι μου έχουν έρθει σε πολύ κακή κατάσταση, γιατί για κάποιο λόγο δεν παίρνουν σωστή καθοδήγηση και αυτό όσο το αφήνουν και δεν λαμβάνουν άμεσα θεραπεία, μπορεί να γίνει αρκετά επικίνδυνο. Με οδηγήσατε ακριβώς στο επόμενο ερώτημά μου. Τελικά ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από κυρσούς, πέρα από το αισθητικό κομμάτι το οποίο είπαμε, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έρθει στο γιατρό και να λύσει το θέμα αυτό από την αρχή του, να βρει την γενεσιουργό αιτία, να την αντιμετωπίσει ακριβώς τη ρίζα της, ώστε να απαλλαγεί μετά από το αισθητικό κομμάτι, τελικά?
Το συστητικό κομμάτι για μένα έχει σημασία φυσικά, αλλά πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει το λειτουργικό κομμάτι, το οποίο βρίσκεται από κάτω, το οποίο όπως είπαμε και πιο πριν έχει να κάνει με την κακή κυκλοφορία του αίματος, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρόκειται για μια νόσο η οποία συνεχώς εξελίσσεται και γίνεται συνεχώς χειρότερη. Άρα δεν είναι και τόσο έξυπνο κάποιος που έχει το πρόβλημα να το αφήσει απλά να γίνει χειρότερο για να αναγκαστεί εντός εισαγωγικών να το θεραπεύσει σε πολύ χειρότερη μορφή και με μεγαλύτερη δυσκολία. Έχει να κάνει με τα συμπτώματα του ασθενούς, τα οποία για να απαλλαγεί ο ασθενής θα πρέπει να το θεραπεύσει. Έχει να κάνει με την ύπαρξη τυχόν επιπλοκών, καθώς εφόσον κάποιος έχει κάνει θρόμβωση, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το ξέρουμε, είναι εξαιρετικά πιθανό να ξανακάνει. Και είναι υποτροπή, από τις λοιπόν. Υποτροπή θρόμβωσης και είναι από τις απόλυτες ενδείξεις θεραπείας των κυρσών, ώστε να προστατευτεί ο ασθενής από υποτροπές της θρόμβωσης, οι οποίες μπορεί να είναι έτσι, ιδιαίτερα σημαντικές και να τις καταλάβει ο ασθενής, να είναι περίπου σαν το πρώτο περιστατικό με έντονο πόνο και κοκκίνισμα του ερυθρότητα του δέρματος κλπ. Ή ακόμα χειρότερα μπορεί να είναι πολύ πιο ήπιες και ύπουλες και να μην δώσουν και τόσο πολλά συμπτώματα. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι η κυρσή θα πρέπει να υποβληθεί κανείς για να τους θεραπεύσει σε μια χειρουργική επέμβαση. Ποια λοιπόν είναι η αντιμετώπιση τους πλέον, διότι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια σίγουρα έχει εξελιχθεί και η ιατρική επιστήμη αλλά και τα τεχνικά μέσα. Πώς λοιπόν μπορούμε να αποφύγουμε μια χειρουργική επέμβαση και να πάμε σε κάτι το οποίο είναι πιο ήπιο αλλά εξίσου αποτελεσματικό ή και καλύτερο? Η σαφηνεκτομή είναι μια επέμβαση η οποία είχε πρωτοεφαρμοστεί στη δεκαετία του 30. Η οποία για πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες ήταν ό,τι υπήρχε και ήταν αρκετά πετυχημένο για αυτό που ήταν. Φυσικά η ιατρική προοδεύει και τα τελευταία 20 χρόνια πλέον σχεδόν έχει αρχίσει και πηγαίνει όλη γενικώς η ιατρική προς τις ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές. Έτσι ακριβώς και όσον αφορά την φλεβολογία και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, έχουμε περάσει πλέον σε ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές, οι οποίες γίνονται με τοπική αναισθησία μέσα από τρυπούλες. Από βελόνες, ας το πούμε έτσι, με ελάχιστη ενόχληση του ασθενούς, με πολύ μεγάλη τεχνική επιτυχία, πολύ μεγάλη ασφάλεια και τέλειο αποτέλεσμα. Νοσηρότητα, εννοείται επιπλοκές? Όχι, αφορά ουσιαστικά τον χρόνο παραμονής τόσο στο ιατρείο, στο νοσοκομείο. Η αποθεραπεία είναι μερικών ωρών. Ωρών. Τυπικά ο ασθενής ο οποίος θα αποβληθεί σε ενδοαυλική θεραπεία με λέιζερ, έως το μεσημέρι έχει πάει σπίτι του περπατώντας. Μέχρι να φτάσουμε όμως στην ενδοαυλική αντιμετώπιση με το λέιζερ των κυρσών, υπάρχουν άλλες τακτικές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας? Η φλεβολογία της σήμερον εποχή έχει πολλά όπλα στη φαρέτρα της. Κάποια από αυτά, για παράδειγμα, είναι τελείως ελάχιστα επεμβατικά, όπως χαρακτηριστικά ο σκλερωτικός αφρός. Είναι τεχνική η οποία περιλαμβάνει την έχηση φαρμάκου σε μορφή αφρού μέσα στη φλέβα, η οποία προκαλεί βλάβη στο τείχομα της φλέβας και η φλέβα κλείνει και εξαφανίζεται, απορροφάται. Και άλλες τεχνικές, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αλλά αυτό που μου αρέσει εγώ να λέω σε αυτή την περίπτωση είναι το κάθε εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά. Στη φλεβική λοιπόν ανεπάρκεια, το πιο σημαντικό είναι να βρούμε με την υπογραφική χαρτογράφηση που κάνουμε κατά τη διάγνωση και πριν την επέμβαση, να βρούμε από πού ξεκινάει η παλινδρόμηση και να την ακολουθήσουμε. Εκεί λοιπόν η πηγή της παλινδρόμησης, που συνήθως είναι μία από τις κύριες φλέβες, τις κύριες επιφανειακές φλέβες του ποδιού, η μείζων ή ελάσσον σαφηνής, εκεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο, από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον, είναι το ενδοαυλικό λέιζερ. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει όταν μιλάμε για μία ενδοαυλική αντιμετώπιση με λέιζερ στους κυρσούς και θέλω να περιγράψετε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς, εδώ βλέπουμε το πρώτο στάδιο της επέμβασης, το οποίο αφορά, είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα και αφορά την υπερηχογραφική χαρτογράφηση του φλεβικού δικτύου που θα πρέπει να δουλέψουμε. Σε τι μας εξυπηρετεί αυτό? Μας εξυπηρετεί στο να φτιάξουμε ένα χάρτη του φλεβικού συστήματος, του επιφανειακού φλεβικού συστήματος, όπου εκεί θα βλέπουμε, θα έχουμε σημειώσει από πού ξεκινάει η παλινδρόμηση, πού πηγαίνει, ποιο είναι το αγγείο που έχει πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι, πόσο μακριά βρίσκεται το δέρμα, που έχει σημαντικές διακλαδώσεις, που ακολουθεί η παλινδρόμηση, ποιες από αυτές τις διακλαδώσεις ακολουθεί η παλινδρόμηση,
Πού έρχονται οι κυρσοί, αν υπάρχουν αυτό που ονομάζουμε διατητρένουσες φλέβες, όπου συνδέουν το επιφανειακό δίχτυο με το εντοβάθι και όλα αυτά. Αυτές είναι τρομερά σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες εγώ προσωπικά τις παίρνω ακριβώς πριν ξεκινήσω το χειρουργείο. Όλα καταγράφονται, τα πάντα. Και ξεκινώντας, έχουμε στο μυαλό μας μέσα ένα πάρα πολύ λεπτομερή χάρτη του φλεβικού συστήματος. Όχι μόνο στο μυαλό όμως, γιατί το βλέπετε ανά πάση στιγμή. Σαφώς. Και ακριβώς συμβαίνει. Είναι όλη, μάτια... όλη η επέμβαση είναι υπερογραφικά καθοδηγούμενη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μάτια μέσα στο πόδι και μάλιστα εξαιρετικά καλής ποιότητας από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία. Από τη στιγμή της παρακέντησης δηλαδή, όπου μπαίνουμε μέσα στη φλέβα, από τη στιγμή που προωθούμε τον καθετήρα, τον λέιζερ, μέχρι σε όλο το μήκος της φλέβας που θα δουλέψουμε, από την έχηση της αναισθησίας γύρω από τη φλέβα, όσο και στην κατά τη διάρκεια της καταστροφής της φλέβας, μέχρι και στο τέλος το τελικό έλεγχο. Αυτό το οποίο παρατήρησα, γιατρέ, στο βίντεο αυτό, τώρα βλέπουμε τον καθετήρα ο οποίος πρόκειται να εισαχθεί μέσα στην φλέβα, είδα προηγουμένως ότι η ασθενής έχει πλήρη διάβγεια, είναι σε κανονική κατάσταση. Φυσικά, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει... όλη η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία. Η τοπική αναισθησία είναι τόσο απαλή όλη η θεραπεία, που μπορεί να γίνει αποκλειστικά με τοπική αναισθησία, η οποία βέβαια δεν είναι απλή τοπική αναισθησία, είναι ένα ειδικό διάλειμμα, το οποίο το κάνουμε έχηση με αντλία και ονομάζεται Tumescent, κρατάει πάρα πολλές ώρες, δίνει εξαιρετικού βαθμού αναισθησία και βέβαια παίζει και άλλους ρόλους που έχουν να κάνουν με την ίδια την εκτέλεση του λέιζερ, όπως για παράδειγμα ότι τοποθετούμε την αναισθησία αυτή ακριβώς γύρω από τη φλέβα, με υπορχογραφική καθοδήγηση φυσικά, και προκαλεί αυτή μια σπασμό στη φλέβα για να αγκαλιάσει καλύτερα και να κολλήσει καλύτερα πάνω στον καθετήρα το λέιζερ, απομονώνει όλους τους ιστούς γύρω-γύρω από τη φλέβα αυτή που θα δουλέψουμε παρέχοντας θερμομόνωση και φυσικά το αναλγητικό του το αποτέλεσμα. Έπειτα λοιπόν, αφού καταφέρουμε την αναισθησία στις φλέβες, το ερώτημα είναι πώς καταφέρνουμε να κάνουμε αυτό για το οποίο μπήκαμε μέσα. Λοιπόν, να κλείσουμε τους κυρσούς, να σφραγίσουμε λοιπόν εκείνα τα σημεία τα οποία έχουν πρόβλημα. Μπαίνει λοιπόν ο καθετήρας και εισάγεται ένα ηλεκτρόδιο, να το πω έτσι, ή αλλιώς μια οπτική ίνα. Είναι οπτική ίνα, η οποία περιγράψτε μου λοιπόν τι ακριβώς. Από τη μία συνδέεται στη γεννήτρια του λέιζερ και από την άλλη μπαίνει μέσα στο πόδι του, στο αγγείο που θα δουλέψουμε. Θα πρέπει να καθετηριάσουμε το αγγείο το οποίο θα δουλέψουμε σε όλο το μήκος που θα πρέπει να καταστρέψουμε και αρχίζουμε, αφού κάνουμε την αναισθησία, το ενεργοποιούμε και σιγά σιγά αποσύρουμε την ίνα με συγκεκριμένο τρόπο, ταυτόχρονα καταστρέφοντας, κλείνοντας τη φλέβα. Δηλαδή, όταν τελειώσει, όταν τελειώσει δηλαδή η θεραπεία με το λέιζερ, η φλέβα αυτή είναι κλειστή και παραμένει κλειστή. Άρα δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να υπάρξει παλινδρόμηση ακριβώς του αίματος. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό σημείο. Ότι δηλαδή ο ασθενής μπαίνει στην αίθουσα με την ανεπάρκειά του και όταν βγαίνει πλέον η φλέβα είναι σαν να έχει αφαιρεθεί. Δεν λειτουργεί. Είναι κλειστή. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό βέβαια είναι το κύριο κομμάτι της επέμβασης, γιατί από εκεί και πέρα έχουμε να ασχοληθούμε με τους κυρσούς. Είναι αυτοί οι συνδιατεταμένες φλέβες που βλέπουμε στο δέρμα, τους οποίους αντιμετωπίζουμε πλέον με διαφορετικούς τρόπους, ακριβώς επειδή είναι ακριβώς κάτω από το δέρμα. Κάνουμε έχηση ειδικής τοπικής αναισθησίας και πάλι και κάνουμε πολύ μικρές τρύπες και τους αφαιρούμε. Αυτή η τεχνική λέγεται μικροφλεβεκτομή και παράγει εξαιρετικά μικρές τρυπούλες, οι οποίες έχουν μέγεθος μικρότερο του μισού χιλιοστού. Φυσικά δεν χρειάζονται ράματα. Λόγω της αναισθησίας που διαρκεί τόσο πολύ δεν μπορεί να είναι καθόλου. Και επειδή ακριβώς είναι τόσο οι τραυματισμοί αυτοί που προκαλούνται είναι τόσο μικροί και τόσο ήπιοι, όταν περάσει η αναισθησία ο ασθενής συνήθως δεν αισθάνεται καθόλου πόνο. Μιλήσατε για την αφαίρεση των κυρσών και το ερώτημα είναι αυτή η διαδικασία, πρώτα απ' όλα το κλείσιμο των φλεβών που έχουν πρόβλημα, αλλά και η αφαίρεση των κυρσών μπορούν να γίνουν παράλληλα, είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει την ίδια στιγμή? Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία συνηθίζεται εντός εισαγωγικών να γίνεται σε ένα στάδιο. Δηλαδή στην επέμβαση μέσα κάνουμε πρώτα το λέιζερ, το οποίο δεν διαρκεί πάνω από 15 με 20 λεπτά, ή της φλέβας που έχουμε αναγνωρίσει από τη χαρτογράφηση ότι έχει πρόβλημα, ή οποιοδήποτε άλλο σημείο μέσα στο πόδι το οποίο είναι πηγή
παλινδρόμησης για την κυκλοφορία του φλεβικού αίματος και μετά θεραπεύουμε τους κυρσούς, αφαιρούμε τους κυρσούς. Mm-hmm. Μπορεί όμως αυτό να γίνει και ξεχωριστά, σε ξεχωριστά σε στάδια, στάδιο. Σε δεύτερο στάδιο, το οποίο για μένα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την όλη επέμβαση. Δηλαδή, στην πρώτη επέμβαση, στο πρώτο στάδιο, ο ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία με λέιζερ των σημείων που προκαλούν παλίνδρομη ροή στο αίμα, ναι, σφραγίζοντας έτσι το πόδι από επιστροφή αίματος, το οποίο σημαίνει ότι οι κυρσοί καθίστανταν ενεργείς. Δηλαδή, το πόδι πλέον δεν έχει φλεβική ανεπάρκεια, οι κυρσοί δεν τροφοδοτούνται με αίμα με την πίεση που τροφοδοτούνταν από πριν και αρχίζουν και συρρυκνώνονται. Mm-hmm. Η διαδικασία αυτής της συρρύκνωσης είναι αρκετά, έτσι, δεν είναι μιας εβδομάδας, κρατάει μερικούς μήνες. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος αυτής της διαδικασίας, ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί εφόσον φαίνεται κάτι, γιατί η συρρύκνωση μερικές φορές είναι τόσο σημαντική που δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Αλλά εφόσον φαίνεται κάτι, ειδικά σε ένα γενοποιητικό πόδι που το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, μπορούμε τότε να προχωρήσουμε είτε σε σκληροθεραπεία με αφρό, είτε σε μικροφλεβεκτομές των συγκεκριμένων κυρσών, όπου πλέον όμως, επειδή ακριβώς οι κυρσοί θα έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος από αυτό που είχαν αρχικά, mm-hmm, οι μικροφλεβεκτομές θα είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία ακόμα και στο ιατρείο. Και έτσι ο ασθενής έχει αφενός το πρώτο στάδιο, όπου έχει μια πάρα πολύ εύκολη επέμβαση, η οποία δεν του αναστατώνει καθόλου τη ζωή του και περνάει πάρα πολύ γρήγορα, και έχει στο τέλος το δεύτερο στάδιο, που και αυτό είναι εξαιρετικά εύκολο και παίρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο το παίρνει και εύκολα και με ένα άρρωστο αισθητικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν περιορισμοί στο ποιοι ασθενείς μπορούν να αποβληθούν στην ενδοαυλική αντιμετώπιση με λέιζερ των κυρσών? Φυσικά υπάρχουν κάποιοι μικροί περιορισμοί, δεν είναι συχνοί. Για παράδειγμα, πόδια τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί σε σαφινεκτομή, ναι, είναι πιθανό να μην μπορούν να υποβληθούν σε ενδοαυλικό λέιζερ, γιατί απλά δεν υπάρχει ανατομικά το αγγείο αυτό στο οποίο θα πρέπει εμείς να κάνουμε λέιζερ. Έχει αφαιρεθεί το κομμάτι. Ακριβώς. Σε πολλά, βέβαια, υπάρχει κομμάτι μέσα το οποίο έχει μείνει, δεν έχει αφαιρεθεί σωστά και αυτά μπορούν πάλι να υποβληθούν σε λέιζερ. Όμως κάποια δεν έχουν ανατομικά αγγείο στο οποίο να ενεργήσουμε με το λέιζερ. Mm-hmm. Σε αυτά, ειδικά στις επιτροπές, λοιπόν, μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο, άναρχο δίκτυο από πολλές καινούργιες φλέβες. Αυτό είναι μια διαδικασία που ονομάζεται νεοαγγείωση. Και σε αυτές είναι εξαιρετικά, δεν γίνεται τεχνικά να εφαρμόσετε λέιζερ, οπότε εφαρμόζουμε την αμέσως καλύτερη τεχνική, που είναι ο σκληρυντικός αφρός, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός για τέτοιες περιπτώσεις, διότι απλά μπορεί και διαχέεται σε όλο αυτό το δίκτυο, προκαλώντας του ζημιά και σφραγίζοντάς το. Οπότε εκεί δεν είναι, απαιτείται ουσιαστικά το λέιζερ. Έχουμε κλείσει, έχουμε σφραγίσει τις φλέβες αυτές με έναν διαφορετικό τρόπο. Ακριβώς. Χωρίς να έχουμε το λέιζερ. Είναι, να ξέρετε, εξαιρετικά λίγα, μα εξαιρετικά, εξαιρετικά λίγα στην δική μου την πρακτική, η οποία έχω δει πάρα πολλά περιστατικά. Mm-hmm. Δεν έχω δει πάνω από μετρημένα στα δάχτυλα πόδια τα οποία να μην μπορούν να υποβληθούν σε όλες αυτές τις καινούργιες τεχνικές της φλεβολογίας. Είναι εξαιρετικά σπάνιο. Αν κάποιος υποθέσουμε ότι πρόσφατα έχει πάσει μάλλον από μία θρόμβωση, mm-hmm, αυτός ο άνθρωπος μπορεί πλέον να υποβληθεί στην ενδοαυλική αντιμετώπιση του λέιζερ, των κυρσών μάλλον με λέιζερ? Υπάρχει και ο περιορισμός αυτός ή όχι? Κοιτάξτε, εφόσον έχει περάσει η οξία φάση της θρομοφλεβίτιδας, φυσικά και μπορεί να υποβληθεί, επιβάλλεται να υποβληθεί, mm-hmm, σε θεραπεία. Βεβαίως, εκεί που έχουμε δυσκολίες είναι σε περιπτώσεις που ο θρόμβος έχει μπει μέσα στην κύρια φλέβα, τεχνικής φύσης δυσκολίες, οι οποίες όλες αυτές ξεπερνούνται όμως με την κατάλληλη εμπειρία. Και βέβαια η αφαίρεση των κυρσών θα είναι πιο προβληματική, καθώς οι κυρσοί στους οποίους έχει συμβεί θρόμβος είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν. Παρ' όλα αυτά όμως, φυσικά και υπάρχουν λύσεις, οι οποίες συνήθως γίνονται αφού έχει περάσει η οξία φάση της θρόμβωσης. Γιατί η ενδοαυλική θεραπεία κυρσών, πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν αν είναι μια ασφαλής μέθοδος, δεδομένου ότι υπάρχει μια τοπική αναισθησία και όπως και να έχουμε, μπαίνει ένα ξένο σώμα μέσα στον οργανισμό μας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, η θεραπεία αυτή είναι μια θεραπεία. Κάθε θεραπεία έχει κάποιους μικρούς ή μεγαλύτερους κινδύνους. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι εφόσον υπάρχει η κατάλληλη εμπειρία
από τον γιατρό που θα εκτελέσει την θεραπεία. Είναι η φύση της τεχνικής τέτοια που τα περιθώρια της ασφάλειας είναι εξαιρετικά. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι μια τυφλή μέθοδος. Δεν δουλεύουμε τυφλά. Αντιθέτως, δουλεύουμε με υπερηχορευτική καθοδήγηση και είμαστε απόλυτα, είναι απόλυτα ξεκάθαρο για μας μέσα στην επέμβαση πού βρίσκεται ο καθετήρας μας, πού πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε το οποίο έχουμε σχεδιάσει και απλά το χτελούμε. Είναι εξαιρετικά δύσκολο δηλαδή κάτι να γίνει μέσα στην επέμβαση το οποίο να επηρεάσει την ασφάλεια του ασθενούς γενικώς. Δεν πηγαίνετε τυφλά ουσιαστικά. Σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα εγώ θεωρώ ότι είναι από τις πιο ασφαλείς τεχνικές που υπάρχουν, καθώς η ακρίβεια με την οποία δουλεύεις μέσα στο πόδι είναι χιλιοστό προς χιλιοστό. Δεν γίνεται καλύτερο. Άρα λοιπόν, ο ή η ασθενής, αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, μετά σε πόση ώρα, ας πούμε, ξυπνάει, μάλλον συνέρχεται από την τοπική αναισθησία και μπορεί να φύγει. Αυτό τώρα που θίξαμε για την τοπική αναισθησία, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η επέμβαση φυσικά γίνεται με τοπική αναισθησία, η οποία είναι η κύρια αναλγησία. Για ψυχολογικούς λόγους, σε κάποιους ασθενείς, σε όσους θέλουν, γενικώς μπορούμε να δώσουμε μια ήπια μέθη, η οποία είναι μια ενσυνείδητη καταστολή δηλαδή, του τύπου της μέθης που δίνουμε όταν κάποιος κάνει μια κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση κλπ. Είναι μια τεχνική σχετικά κίνδυνη για τον ασθενή, η οποία επιτρέπει με το που θα τελειώσει ο ασθενής να σηκωθεί αμέσως, να φάει, να πιει, να περπατήσει. Και γενικώς οι ασθενείς είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν από τον τόπο που έγινε η επέμβαση σε μία έως το δύο το πολύ ώρες μετά το πέρας του χειρουργείου περπατώντας. Και μετά μπορούν να επιστρέψουν στην οποιαδήποτε δραστηριότητά τους ή υπάρχουν περιορισμοί εκεί? Μόνος περιορισμός είναι να φοράνε την ελαστική τους κάλτσα και να μην σηκώνουν βάρη. Για πόσο διάστημα αυτό? Για 10 με 15 ημέρες, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ. Πέρα όμως από αυτό, έχω παραδείγματα πάρα πολλών ασθενών μου, οι οποίοι την ημέρα της επέμβασης το απόγευμα πήγαν και δουλέψανε, όπως είναι μία από τις κυρίες που θα δείτε πιο μετά στις μαρτυρίες. Άλλοι πήγαν βόλτα στην Ακρόπολη και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή μια τεχνική η οποία δεν κόβει τον ασθενή από τις καθημερινές του δραστηριότητες. Πρέπει απλά να κάνει κάτι ελάχιστες μικροδιορθώσεις που διαρκούν λίγες μία-δύο-τρεις ημέρες. Προσαρμογή. Και μετά επανέρχεται, μπράβο. Μετά επανέρχεται σχεδόν πλήρως, αν εξαιρέσει κανείς την κάλτσα, την οποία ξέρω ότι όλοι τη μισούν, αλλά δυστυχώς είναι απαραίτητη. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα περιστατικά, πάμε να δούμε ορισμένες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι υποβλήθηκαν στην ενδοαυλική θεραπεία λέιζερ για κυρσούς. Ας το δούμε. Θα μπορούσα να μιλάω ατελείωτες ώρες για τον κύριο Ματθαίου, όχι μόνο σαν άνθρωπο, αλλά και σαν γιατρός, είναι εξαιρετικός. Και ήρθα να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία, λέγοντας ότι αρχικά έκανα ένα χειρουργείο επειδή είχα αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας, είχα πάθει θρόμβωση στο δεξί μου πόδι και ο κύριος Ματθαίου με ανέλαβε μετά στο δεύτερο χειρουργείο. Κάναμε μαζί ένα χειρουργείο πολύ πιο απλό από ό,τι ήταν το πρώτο και έχω να πω ότι στο πρώτο χειρουργείο ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ μέχρι να επανέλθω, είχα φτάσει σε τερματικά στάδια υγείας. Είχε προχωρήσει, η θρόμβωση μου είχε δημιουργήσει επιπλοκές στον τρόπο ζωής μου, στον τρόπο να μπορώ να ανταπεξέλθω στην καθημερινότητά μου και να γίνω όπως ήμουν πριν. Έκανα τουλάχιστον 1,5 χρόνο να μπορέσω να γίνω όπως ήμουν, να ανταπεξέλθω στην καθημερινότητά μου. Και ο κύριος Ματθαίου με έκανε να νιώσω ξανά νέα, δυνατή και υγιής. Είχα έντονο πρόβλημα. 3 αλλεπάλληλες εγκυμοσύνες σε πολύ σύντομο διάστημα, να είναι καλά τα παιδάκια μου. Η κυρσή ήταν πάρα πολύ άσχημη, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά. Φαρμακοποιός ώρες ορθοστασίας. Δεν γνώριζα ότι υπήρχε αυτή η μέθοδος. Στο δρόμο μου βρέθηκε ο κύριος Ματθαίου. Χωριότι ότι σε κερδίζει σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονας, μου έδειξε αυτό τον τρόπο, που ενώ δεν χώρεγε στο πρόγραμμά μου, κανονίστηκε το γρηγορότερο δυνατό, μου έδωσε λύση την ίδια μέρα. Εγώ κάτσα στο νοσοκομείο, νομίζω, 3 ώρες maximum, 2 πόδια ενδοαυλικό λέιζερ. Γύρισα στη δουλειά μου το απόγευμα,
στα παιδάκια μου το βράδυ. Ζω μια χαρά χωρίς εκείνες τις κάλτσες που μου στερούσαν και την ελευθερία επιλογής ρούχων και τη φυσιολογική μου ζωή. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Κανένα πρόβλημα, κανένας πόνος, κανένα σημάδι. Μια χαρά. Γνώρισα τον κύριο Ματθαίου μέσω της μητέρας μου. Έκανε και εκείνη μια παρόμοια εγχείρηση. Και έτσι πήρα το θάρρος να πάω να δω και εγώ το πρόβλημα που είχα με τον Κυρσό. Ο γιατρός μου εξήγησε ότι δεν είναι κάτι επίπονο, ούτε χρονοβόρο. Τελείωσαμε το νοσοκομείο την ίδια μέρα σχεδόν. Συνέχισα τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου από το ίδιο απόγευμα. Δεν πόνεσα, δεν ήταν... Η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν πάρα πολύ αρχικά, αλλά είδα ότι ήταν κάτι τελείως ανώδυνο και είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Είχα φοβερό πρόβλημα με κυρσούς και στα δύο πόδια, το οποίο δημιουργήθηκε στις εγκυμοσύνες και σταδιακά χειροτέρευε. Το επιβάρυνε πολύ και η δουλειά μου, γιατί είναι δουλειά μπροστά σε υπολογιστή, καθιστή, οπότε σε μέρες με φόρτο εργασίας έμενα ώρες ακούνητη και δεν μπορούσα να σηκώθω να περπατήσω. Και πονούσα, το οποίο μου χειροτέρευε πολύ την ποιότητα ζωής μου. Αναγκαζόμουν να ακυρώνω πράγματα, να χάνω ταξίδια, να μην μπορώ να συμμετέχω σε δραστηριότητες. Φοβόμουν να κάνω χειρουργείο. Αυτό μέχρι να γνωρίσω τον κύριο Ματθαίου. Μου τον σύστησε μια φίλη που είχε κάνει και τα δύο πόδια χειρουργείο και ήταν πολύ ευχαριστημένη και μου είπε ότι είναι ο καλύτερος. Ο κύριος Ματθαίου επιβεβαίωσε απόλυτα αυτό το χαρακτηρισμό τελικά. Εκτός του ότι μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη από την αρχή, γιατί φαίνεται ότι είναι άνθρωπος που γνωρίζει απόλυτα αυτό που κάνει, τελικά και όταν έκανα τα χειρουργεία πήγαν όλα ακριβώς όπως μου τα είχε πει. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν που σηκώθηκα αμέσως και περπάτησα και κατέβηκα στην καφετέρια του νοσοκομείου που με περιμέναν τα παιδάκια μου. Από τότε που χειρουργήθηκα τον συστήνω κι εγώ σαν τον καλύτερο. Έκανα αυτή τη μέθοδο με το ενταυλικό λέιζερ στο δεξί μου πόδι. Στο αριστερό έκανα σκληροθεραπεία με αφρό και μικρές φλεβεκτομές. Το χειρουργείο βέβαια ήταν πάρα πολύ απλό, έγινε με μέθη. Μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρξαν ράματα καθόλου, υπήρξαν πολύ μικρές τρυπούλες, οι οποίες εξαφανιστήκαν αμέσως γιατί ήταν σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας. Και βέβαια μετά το χειρουργείο, ανεβαίνοντας στο δωμάτιο του νοσοκομείου, μέσα σε μισή ώρα σηκώθηκα και περπάτησα κανονικά. Οπότε επανήλθα ξανά στις δραστηριότητές μου. Αξιόλογο είναι να αναφέρω ότι πριν από 1-1,5 χρόνο προέκυψε μία εγκυμοσύνη, όπου φοβόμουν ότι μπορεί να έχω ξανά προβλήματα. Δεν υπήρξε όμως κανένα πρόβλημα. Εξακολουθώ να πηγαίνω στο ιατρείο του κυρίου Ματθαίου, γιατί έχω πολλές ευριαγγείες, τις οποίες όμως τις θεραπεύει με σκληροθεραπεία με υγρό και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, γιατρέ, σημαντικές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι κυριολεκτικά κάναν την επέμβαση και φύγανε να πάνε μετά για δουλειά ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Ναι, όλες αυτές οι ασθενείς έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ας το πούμε. Π.χ. η μία είχε χειρουργηθεί στο ένα πόδι με την κλασική μέθοδο και ήρθε μετά να κάνει ενταυλική θεραπεία με λέιζερ στο άλλο. Αυτή είναι η πιο αγαπημένη μου, γιατί ξέρουν τι θα πει, ποια εμπειρία είχαν με τη σαφηνεκτομή και ποια εμπειρία έχουν μετά και το εκτιμούν ακόμα καλύτερα. Η άλλη ασθενής πήγε και δούλεψε την ίδια μέρα και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικές μαρτυρίες. Ας δούμε και μερικές φωτογραφίες ενδεικτικές του πριν την επέμβαση, πώς ακριβώς δηλαδή εξελίσσεται αυτή η βλάβη και μετά την επέμβαση, δύο μήνες μετά, άλλες είναι λίγο αργότερα. Χαρακτηριστικά λοιπόν εδώ βλέπουμε το πριν, 5 μήνες μετά, πώς εξελίσσεται. Και βλέπω ότι τα αποτελέσματα τουλάχιστον σε κάποιες είναι όχι απλά αισθητικά όμορφα, αλλά φαντάζομαι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής είναι πολύ σημαντική. Και όταν πραγματικά έχεις κάτι το οποίο στην επηρεάζει με τέτοιο βαθμό, όπως είναι η φλεβική ανεπάρκεια, ακόμα και στους ασθενείς που δεν έχουν συμπτώματα, τους απασχολεί πολύ. Δεν είναι τώρα λογικό να έχεις το πρόβλημα αυτό στο πόδι και να μην σε απασχολεί. Αυτό σου επηρεάζει τη ζωή σου, την επηρεάζει την ποιότητα με την οποία ζεις. Η θεραπεία, απ' την άλλη, είναι τόσο εύκολη.
Είναι τόσο εύκολη, τόσο ασφαλής, τόσο αποτελεσματική, που πραγματικά δεν υπάρχει λόγος κάποιος να φοβάται να κάνει το βήμα αυτό. Δεν είναι ένα μεγάλο βήμα το οποίο θα πρέπει ο άλλος να μαζέψει όλο του το θάρρος να το κάνει. Αντιθέτως, είναι κάτι εξαιρετικά εύκολο για τον άρρωστο. Λοιπόν, μιας και μας τα λέτε έτσι κομψά και όμορφα, πάμε λοιπόν να δούμε τα πλεονεκτήματα χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου της ενδοαυλικής θεραπείας με λέιζερ. Άρα λοιπόν, τοπική αναισθησία ή ελαφριά μέθη. Για όσους χρειάζεται. Διάρκεια 15 έως 20 λεπτά. Το πολύ. Γρήγορο. Χωρίς τομές. Και χωρίς σημάδια. Και να συνεχίσουμε βέβαια και στην επόμενη. Ανώδυνη. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι πάρα πολλοί ασθενείς σκέφτονται προτού καν υποβληθούν σε οποιαδήποτε επέμβαση, είτε είναι κάτι μεγαλύτερο ή κάτι μικρότερο. Όλοι μου ασθενείς, ξέρετε τι μου λένε. Ότι αυτό, μετά την θεραπεία βέβαια, ότι αυτό που τους πόνισε πιο πολύ, ξέρετε ποιο ήταν. Ο φλεποκαθετήρας που τους έβαλε ανοσιολόγος. Βραχία νοσηλεία, σε πόση περίπου ώρα να ξανατονίσουμε ότι μπορεί κάποιος να φύγει. Σε 1-2 ώρες το πολύ έχει φύγει. Οπότε μπορεί να πάει και για ένα καφέ. Θα ήταν το αντίστοιχο ενός καφέ, να το πούμε έτσι. Συνήθως τους κυνηγάμε τους αρρώστους κάτω στην καφετέρια. Και επιστροφή σε 3-4 ημέρες στις δραστηριότητες του τις καθημερινές. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατρέ, ενδοαυλική λοιπόν θεραπεία κυρσών με λέιζερ, μία μέθοδος η οποία μπορεί να δώσει αποτελέσματα ουσίας. Ακριβώς. Λύση, πλήρη λύση στο πρόβλημα, λειτουργική καταρχάς. Είναι, η θεραπεία είναι σωστή στη βάση της, θεραπεύοντας το πρόβλημα στην πηγή του και έχει και μεγάλη διάρκεια, καθώς αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Εγώ το αποδίδω αυτό στην σωστή τεχνική αφενός, στη σωστή στρατηγική στη θεραπεία του προβλήματος και από το γεγονός ότι όλες αυτές οι τεχνικές σέβονται πάρα πολύ το δέρμα και το πόδι. Σε αντίθεση με τις παλαιές τεχνικές, οι οποίες είχαν ουλές κλπ. Ράματα, όλα αυτά δημιουργούν λόδιστο, ο οποίος δημιουργεί καινούργια αγγεία μετά. Σε αντίθεση με τις ενδοαυλικές τεχνικές, που είναι μέσα από μικρές τρύπες, σέβονται απόλυτα το πόδι, δεν το προκαλούν να δημιουργήσει καινούργια αγγεία, οπότε αν αυτό συνδυαστεί με σωστή στρατηγική και σωστή τεχνική, η διάρκεια της θεραπείας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μας ενημερώσατε για το θέμα της φλεβικής ανεπάρκειας, αλλά και των κυρσών. Να είστε καλά. Επιλέγοντας την κατάλληλη μέθοδο για τη θεραπεία των κυρσών, μπορεί να σας απαλλάξει από ένα αντιαισθητικό, αλλά κυρίως παθολογικό πρόβλημα, πολύ δε περισσότερο να αποφύγετε επικίνδυνες επιπλοκές. Ο συνδυασμός της σωστής, ανώδυνης και αποτελεσματικής μεθόδου στα χέρια ενός ειδικευμένου γιατρού μπορεί να δώσει οριστική λύση στην αντιμετώπιση των κυρσών. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας.